μικρός Σταύρος είναι μόλις 1,5 έτους και έχει ήδη ζήσει το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Τη στιγμή που άλλα παιδάκια της ηλικίας του νιώθουν τη θαλπορή του σπιτιού, το μικρό αγόρι δεν έχει σπίτι και πέρασε τη νύχτα σε ένα τροχόσπιτο. Είναι πολύ μικρός για να καταλάβει τις δυσκολίες που περιμένουν την οικογένειά του, μια οικογένεια που βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στο δρόμο. Δύσκολο, όχι μόνο για εμένα που βρέθηκα τώρα σε αυτή την κατάσταση, αλλά πολλοί κόσμος. Και με την ακρίβεια και με τα ενίκια. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που κατανοούν τις δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Όπως αναφέρει η μητέρα του μικρού αγοριού, αρχικά η ίδια, ο σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά φιλοξενήθηκαν σε συγγενικό πρόσωπο. Ωστόσο τώρα βρέθηκαν χωρίς σπίτι, όλα τα πράγματά τους σε ένα αυτοκίνητο και ο σύζυγος χωρίς δουλειά. Η καθημερινότητα μετατράπηκε σε εφιάλτη και ο μεγάλος φόβος της είναι για το μικρό παιδί της, καθώς ζει σε ακατάλληλες συνθήκες. Για το μικρό τίποτα ιδιαίτερο. Απλά να μπορέσω να κάνω κάποια εγγραφή σε κάποιο γραφικό για να μπορέσω και εγώ να συνεχίσω το βάουτσερ μου. Ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου, όπως το έχουμε κάνει και σε άλλες εκπομπές. Ρούχα, παπουτσάκια, κρέμες, μπισκότα, όλα αυτά που θέλει, γάλατα, νερά και μια δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να βοηθήσει, μια δουλειά για τον σύζυγο, οτιδήποτε είναι. Το ζεύγος ζητάει τη βοήθεια της πολιτείας για να κάνει μικρά βήματα για μια φυσιολογική ζωή. Να αποκτήσουν μια στέγη και να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα δύο ανήλικα παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα για την πραγματικότητα που ζουν, αλλά βρέθηκαν ουσιαστικά στο δρόμο. Το μόνο που ζητάω είναι να βρεθεί μια στέγη και μια εργασία σταθερή τουλάχιστον με ένα μισθό κανονικό, γιατί με 25 ευρώ δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε καλέσει την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, έχουμε κάνει αίτηση για να δούμε αν μπορέσει να φιλοξενηθεί απάνω, αν έχει μέρος να φιλοξενηθεί προσωρινά. Υπάρχουν τώρα τα προγράμματα που βγαίνουν επανένταξη για σπίτια και τέτοια, να μπορούμε να τη βάλουμε σε κάποιο σπίτι. Η εικόνα του μικρού αγοριού πληγώνει και το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μία λύση.